χρυσαφικά και ηλεκτρονικέ συσκευέ, η προέλευση των οποίων εξετάζεται για να συσχετιστούν με κάποιε από τι 20 κλοπέ και διαρρήξει που εξηχνιάζονται, έφεραν στο φω οι συντονισμένε επιχειρήσει τη αστυνομία σε χώρου όπου διαμένουν Ρωμά, στο Ηράκλειο και τα Χανιά. Είχε προηγηθεί άγρια καταδίωξη στις βασιλιές Ηρακλείου, όπου οι τρεις χρυσοδάκτυλοι χτύπησαν για τελευταία φορά πριν συλληφθούν. Τα μέλη της εγκληματικής συμμορίας ηλικίας 30, 37 και 44 ετών είχαν ρημάξει σπίτια στα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, όπου άπλωσαν τα πλοκάμια τους όταν αντίληφθηκαν ότι η ασφάλεια Χανίων είχε στήσει κλειό γύρω τους. άνδρες της ομάδας Δία του Ηρακλείου που τους κυνήγησαν στις βασιλιές κατάφεραν να τους συλλάβουν ανοίγοντας το δρόμο για την εξάρθρωση της εγκληματική οργάνωσης που κρύβεται πίσω από τις 20 κλοπές και διαρρήξεις οι οποίες αποδίδονται μέχρι τώρα στους τρεις συλληφθέντες. Οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν στα Χανιά, όπου η τοπική υποδιεύθυνση ασφαλεία είχε ήδη σχηματίσει δικογραφία, η οποία καταγράφει τη μεθοδολογία τη αλλά και κάθε πτυχή τη παράνομη δράση των κρατουμένων. Υπολογίζεται ότι μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα από τις 12 Δεκεμβρίου έως και τις 14 Φεβρουαρίου είχαν διαπράξει τουλάχιστον 20 κλοπές και διαρρήξεις σε σπίτια, στα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, μελία, χρήματα, κοσμήματα και ηλεκτρονικές συσκευές η αξία των οποίων υπερβαίνει τις 70.000 ευρώ.